Για να πάρουμε κάπως τα πράγματα από την αρχή. Μέχρι σήμερα, από το 2000, έχουν παρουσιαστεί τρεις αναπτυξιακοί νόμοι. Ο ένας του 2004 και ο άλλος του 2011. Θα έλεγα με πενιχρά αποτελέσματα οι προηγούμενοι δύο. Και μάλιστα λεφτά κατέληξαν σε ημετέρους, δεν έγιναν επενδύσεις. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Ο δικός σας είναι ο τρίτος αναπτυξιακός νόμος από το 2000. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η διαφορά με τους προηγούμενους δύο. Δηλαδή, ποια είναι η λογική του που τον διαφοροποιεί από τους προηγούμενους δύο. Οι προηγούμενοι νόμοι ήταν οριζόντιοι νόμοι, δηλαδή και οι δύο. Δηλαδή, προσέφεραν τα ίδια κίνητρα σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, ανεξαρτήτως κλάδου και ανεξαρτήτως μεγέθους. Ως αποτέλεσμα, είχαν το πολύ μεγάλο ποσοστό των κινήτρων να δοθούν σε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Πρώτον, σε μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις και σε μεγάλα αεολικά πάρκα. Άρα, ο νόμος λειτουργήσε ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, τις τάσεις που έχει η αγορά για συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων. Η διαφορά του παρόντος αναπτυξιακού νόμου είναι ότι πρώτον αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έχει όρια δηλαδή στην παροχή κινήτρων, ανώτατα όρια. Είναι 5 εκατομμύρια με επενδυτικό σχέδιο, 10 για μία επιχείρηση και 20 για ένα όμιλο επιχειρήσεων. Αν το συγκρίνεται αυτό με τον προηγούμενο νόμο, ο κατάλογος των πρώτων 10 επιχειρήσεων είχαν πάρει από 130 έως 200 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία επιδότηση. Άρα εδώ έχουμε ένα νόμο ο οποίος είναι δομημένος γύρω από τη μικρομεσαία επιχείρηση. Η δεύτερη ιδιαιτερότητά του είναι ότι δεν είναι οριζόντιος νόμος. Είναι προσανατολισμένος σε παραγωγή, παραγωγικά δίκτυα οποιασδήποτε μορφής, έμφαση στα αγροτοδιατροφικά. Και το δεύτερο, ο δεύτερος τομέας που δίνει τα μέγιστα κίνητρα είναι το ευρύ φάσμα καινοτομίας τεχνολογίας. Άρα είναι και στοχευμένος και κλαδικά και όσον αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων που θέλει να κινητοποιήσει τις επενδύσεις. Να ρωτήσω, γιατί δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς τους δύο τομείς, τεχνολογίας και αγροτοδιατροφής? Διότι θεωρούμε ότι και οι δύο έχουν τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Πρώτον. Δεύτερον, είναι απόλυτα συμβατές με το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και την ικανότητα να κινητοποιηθούν νέες δυνάμεις παραγωγικές. Και συνάδει και με τα δεδομένα που έχουμε για το ποιοι τομείς αποτελούν κατεξοχήν πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη και εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Να σας ρωτήσω ιδιαίτερα για την τεχνολογία, γιατί διαβάζω ότι η μισή από τους 160.180 απόφοιτες πανεπιστημίου που φύγανε από την Ελλάδα, brain draining, είχαν είναι κάτοχοι διδακτορικού. Στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης και ακόμα στο μνημόνιο, μπορεί να ανασχεθεί αυτό το ρεύμα? Γιατί είναι πληγή κανονική. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Γι' αυτό και τα δύο εργαλεία που έχει το κράτος αναφορικά με την χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων, τα ΕΣΠΑ, το κομμάτι της επιχειρηματικότητας που είναι το 1 τρίτο του ΕΣΠΑ 14-20 και ο αναπτυξιακός νόμος, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έναρξη νέων επιχειρήσεων από επιστήμονες και προσπαθεί να κινητοποιήσει αυτό το συγκεκριμένο επιστημονικό δυναμικό, να ξεκινήσει τα δραστηριότητες εδώ. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ιδιαίτερη μέρημνα και στον αναπτυξιακό νόμο για την προσέλκυση business centers και άλλων ξένων εταιριών, οι οποίες μπορούν να εγκαταστήσουν στην Ελλάδα με ευνοϊκές συνθήκες, δραστηριότητες στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογικής και της τεχνολογίας. Ρωτήσω κάτι, γιατί υπάρχει μια σύγχυση. Για πόσα χρήματα μιλάμε ότι θα πέσουν με τον αναπτυξιακό στην πραγματική οικονομία και μετά πόσους εργαζόμενους, γιατί είναι μεγάλη πληγή η ανεργία, όπως ξέρετε, πόσοι εργαζόμενοι υπολογίζετε ότι θα βρουν δουλειά? Χρήματα που έχουν προϋπολογιστεί, γιατί σε αντίθεση με τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, σε αυτό το αναπτυξιακό έχουμε δεσμεύσει πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από το
ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού νόμου. Τα χρήματα είναι 3,6 δις. 2,5 δις δυστυχώς, καλώς ή κακώς, θα πάνε στο να κλείσουν οι παλιοί αναπτυξιακοί, στους οποίους δώσαμε άλλους 9 μήνες παράταση. Γιατί χρωστάνε τις επιδοτήσεις. Στα οποία χρωστάνε άπειρα χρήματα. 5,5 δις, αν δεν κάνω λάθος. 5,5 δις ήταν το αρχικό όταν παραλάβαμε πριν από 6 ευρώ. Πριν από και τώρα 2,5. Στην κυβέρνηση αποτιμήσαμε ότι τα πραγματικά χρήματα επενδυτικά που χρωστάει το κράτος για αυτές που έχουν ολοκληρωθεί ή που θα ολοκληρωθούν στο επόμενο διετία με τους παλιούς αναπτυξιακούς είναι 2,5 δις. Εκεί θα πάνε λοιπόν το ένα μεγάλο μέρος και 1,1 δις είναι για το νέο αναπτυξιακό. Οι θέσεις απασχόλησης, οι άμεσες, είναι 16.000 στους παλιούς και άλλες 16.000 στο νέο νόμο. Υπάρχει από εκεί και πέρα μια αποτίμηση ότι κάθε μία θέση παράγει 2 έως 3 έμεσες θέσεις. Γι' αυτό και υπάρχουν διάφορες αποτιμήσεις για τον αντίκτυπο που θα έχει στο σύνολο της απασχόλησης. Ξέρετε, διαβάζω από μια δήλωση του κυρίου Λόι Λαμπριανίδη, ο οποίος μου φάνηκε υπερβολικό, γιατί έλεγε ότι θα πέσουν στην πνευματική οικονομία περίπου 26 δις, άρα αυτό αποτελεί το 1 τρίτο του χαμένου ΑΕΠ, άρα από το 1,1 εκατομμύριο άνεργοι θα βρουν δουλειά περίπου 300.000. Το νούμερο είναι υπεραισιόδοξο. Ναι, γιατί υπάρχουν δύο τρόποι να υπολογίσεις. Ο ένας τρόπος είναι απευθείας τα 3,6 δις, πόσες επενδύσεις είναι περίπου 13 δις έως 15 δις άμεσες επενδύσεις μαζί με τις συμπληρωματικές είναι γύρω στα 25 δις. Ο ένας τρόπος λοιπόν είναι να δεις τι επιπτώσεις έχει άμεσα και έμεσα ο κύκλος των επενδύσεων και ο δεύτερος τρόπος είναι να υπολογίσεις το επενδυτικό κενό όπως λέμε σε σχέση με την ύφεση που έχει υποστεί η οικονομία και να υπολογίσεις έμεσα με το συνολικό ποσό των χρημάτων που καλύπτει το επενδυτικό κενό. Το επενδυτικό κενό είναι αυτό το νούμερο που συζητάμε συνήθως στα 80 δις και να υπολογίσει έμεσα πόση απασχόληση αναμένεται να δημιουργηθεί. Έτσι προέκυψε το. Αυτό το νούμερο, ναι, γιατί ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και στις καλές εποχές, μιλάγαμε για ανάπτυξη χωρίς απασχόληση, χωρίς νέα απασχόληση. Και ακόμα και στις ΗΠΑ διαβάζω που έχει μια ανάπτυξη απλησίαστη ακόμα για την Ευρώπη, πόσο μάλλον για την Ελλάδα. Ότι η Fed δεν αύξησε τα επιτόκια γιατί η αγορά εργασίας παρουσιάζει στασιμότητα. Αυτό έχει φανεί και στους προηγούμενους αναπτυξιακούς ότι όσο περνούσαν τα χρόνια αυξανόταν η δαπάνη ανά θέση απασχόλησης. Ναι, αυτό που λέμε οργανική θέση μαρξιστές. Ακριβώς. Και άρα αυτό ισχύει εμπολής. Εν τούτης ο τύπος των δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης που φαίνεται ότι θα δημιουργηθούν μέσα από αυτά τα εργαλεία, νομίζω ότι θα δημιουργήσει ικανοποιητικό. Είστε αισιόδοξος, δηλαδή. Θέσεων υπασχόληση. Πάμε τώρα στην κριτική στον νόμο που σας γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, τόσο από δεξιά σας όσο και από αριστερά σας. Και να ξεκινήσουμε από τα δεξιά. Ο κύριος Κουτσουμάκος χαρακτήρισε τον νόμο σας πουκάμισο αδιανό. Κομουτσάκος, συγγνώμη, τον είπα λάθος. Ενώ ο κύριος Χατζηδάκης είπε στη Βουλή ότι ο αναψηφιακός νόμος περιλαμβάνει χορηγήσεις 480 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η χώρα για να εξέλθει από την κρίση χρειάζεται 100 με 120 δις. Επίσης, για να σας δώσω όλο το πακέτο για να απαντήσετε, είπε ότι η χώρα πάσχει από υπερφορολόγηση, είπε ακόμα ότι οι περιορισμοί στις πραγματικές συναλλαγές, τα capital controls δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν και αν τελειώσουν, ενώ η απορρόφηση μίλησε ότι ουσιαστικά δεν προωθείται την επιχειρηματικότητα, ενώ η απορρόφηση του ΕΣΠΑ έχει πει ότι έχει περιοριστεί στο 2%. Ακούω τις απαντήσεις σας. Το πρώτο από αυτά για τους πόρους. Επίσης υπάρχει μια διαφορά στο θέμα αυτό από το νέο αναπτυξιακό. Οι παλιοί αναπτυξιακοί δίνανε χρήματα και δίπρο καταβολές. 50% της επένδυσης το έπαιρνε στην πρώτη μέρα. Ο νέος νόμος δεν δίνει προκαταβολές και επιδιώκει να αντί να είναι 95% χρηματοδότηση και 5% φορολογικά κίνητρα, επιδιώκει να είναι 50-50 τα φορολογικά κίνητρα και τα χρηματοδοτικά. Για ποιο λόγο αυτό, γιατί δίνεται έμφαση στη φορολογία δηλαδή. Δίνουμε έμφαση στη φορολογία διότι οι φοροαπαλλαγές στο μέλλον είναι πιο αξιόπιστος μηχανισμός για να ενισχυθούν οι βιώσιμες, οι πραγματικά βιώσιμες επιχειρήσεις
και να αποφύγουμε το συχνό φαινόμενο που υπήρχε στους προηγούμενους νόμους, όπου έπαιρνε τα χρήματα, φτιαχνόταν μια επιχείρηση, σε 3 χρόνια έκλεινε, έμενε το κουφάρι και είχαν τα πανηθιά πήρα χρήματα χωρίς να είναι από εκεί και πέρα. Αντίθετα, πρέπει να είναι κερδοφόρα η επιχείρηση για να απολαύσει τις φοροαπαλλαγές. Άρα, οι πιο βιώσιμες επιχειρήσεις παίρνουν φοροαπαλλαγές σε σχέση με αυτά που είναι χρηματοδοτικά κίνητρα. Άρα, το 490 του κυρίου Χατζηδάκη είναι επειδή διαγράφει τα φορολογικά κίνητρα προκειμένου να μειώσει την έκταση, το πραγματικό μέγεθος είναι αυτό που σας είπα, είναι τα 3,6 δις, που είναι και τα δύο, και χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα. Το χρηματοδοτικό, το επενδυτικό κενό, το οποίο είναι 80 δις... Δεν είναι 120. Είναι 120, είναι 80 δις. Υπολογίζεται, σας είπα και πριν, ότι το επενδυτικό κενό δεν μπορεί να καλυφθεί φυσικά μόνο. Περιλαμβάνει και τις δημόσιες επενδύσεις, περιλαμβάνει και τις ιδιωτικές επενδύσεις των μικρομεσαίων, τις οποίες επιδιώκουμε εμείς, περιλαμβάνει και τις άλλες ιδιωτικές, τις μεγάλες, οι οποίες θα συνεχίσουν. Άρα, σε συνδυασμός πραγμάτων, ο αναπτυξιακός νόμος μπορεί να καλύψει ένα μέρος από αυτό και αυτό κάνει. Για το αξιοπιστία του νόμου, νομίζω ότι είναι σημαντικό και αυτό έχει σημασία για τους επενδυτές. Προηγούμενοι επενδυτικοί υπόσχονταν χρήματα τα οποία δεν είχε το κράτος να δώσει, άρα δημιουργούσαν ανασφάλεια στους επενδυτές και ταυτόχρονα δημιουργούσαν όλες τις πολιτικές διαμεσολαβήσεις για όποιοι έπαιρναν χρήματα. Το αντίθετο συμβαίνει τώρα. Τώρα είναι καθαροί οι κανόνες, γνωστή η χρηματοδότηση, θα γίνονται προκηρύξεις των προγραμμάτων κάθε ένα από τους 8 άξονες που έχει ο νέος νόμος, θα είναι γνωστά τα χρήματα. Θα ξέρουν οι επενδυτές πολύ σύντομα τι καλύπτουμε και ποιες όχι. Άρα είναι μεγάλη διαφορά αυτή και θα ενισχύσει, κατά τη γνώμη μου, με πολύ καλύτερη ασφάλεια και καλούς και καθαρούς κανόνες. Επιταχύνουμε επίσης τη γραφειοκρατία, την απλοποιούμε. Στον προηγούμενο νόμο μέσα... Στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, βέβαια. Όχι, για αυτές που εντάσσονται στον νόμο, πότε κρίνονται και πότε αξιολογούνται. Mm-hmm. Μία επιχείρηση μπορεί να τελειώσει την επένδυσή της, να έκανε αίτηση να δούμε το αποτέλεσμα της επένδυσης, πέρναγαν 1,5 με 2 χρόνια mm-hmm. για να πάει κάποιος να δει, να κλείσει ο φακελός της. Εδώ προσλαμβάνουμε 200 περίπου εξωτερικούς συνεργάτες, μηχανικούς και οικονομολόγους, οι οποίοι θα διαμορφώσουν τη δυνατότητα σε 3 μήνες να αξιολογούνται όλα τα επενδυτικά σχέδια σε όλες τις φάσεις. Σε σχέση με τους περιορισμούς, τα capital controls, πότε προβλέπετε να... Τα capital controls αυτή τη στιγμή μπήκαν, ένα μεγάλο μέρος τους έπρεπε να έρθει τις επόμενες εβδομάδες. Το λέω σχηματικά για να φύγουν τα capital controls. Μια κυβέρνηση πρέπει να κάνει περίπου 85 συγκεκριμένα πράγματα. Τις 3 πρώτες εβδομάδες μετά την επιβολή αφαιρέσαμε τα 60 από αυτά. Και ο λόγος, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί το κάναμε στην συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να μην επηρεαστεί καθόλου ο τουρισμός που ήταν στην αιχμή του δόρατος και αφορά συνάλλαγμα που βγαίνει στη χώρα, η ναυτιλία, οι εισαγωγές που στήριζαν ένα μεγάλο μέρος της τουριστικής βιομηχανίας και φυσικά οι εξαγωγές. Άρα έπρεπε να αποκατασταθεί γρήγορα ένα πολύ μεγάλο μέρος άρσης των πραγμάτων που σημαίνει, που φέρουν τα capital control. Σε συνέχεια, τα επόμενα 25 και τελευταία μέτρα είναι μια διαδικασία η οποία συναρτάται από το πόσο γρήγορα το τραπεζικό σύστημα θα έχει πρόσβαση σε φθηνούς πόρους από την ΕΚΤ. Θεωρούμε ότι αυτό θα γίνει άμεσα. Επιστροφή καταθέσεων και κυρίως η επιστροφή της οικονομίας σε μια αναπτυξιακή τροχιά που θα διαμορφώσει ένα διαφορετικό κλίμα. Πάντως και η Τράπεζα της Ελλάδος και εμείς μελετάμε το πώς... Φαντάζεστε ότι αυτό θα γίνει σύντομα? Δεν θέλω να βάλω αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο το μελετούν και η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος και κάποιοι από τους θεσμούς. Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο να δει κανείς πώς βήμα-βήμα τα επόμενα 25 βήματα θα γίνουν με το σωστό τρόπο και θα διευκολύνουν την κατάσταση. Αυτό που σας κατηγορείται τελευταίο ο κύριος
Χατζηδάκης που είναι σε σχέση με το ΕΣΠΑ και την απορριφωτικότητα που λέει ότι είναι στο 2%. Δεν είναι αληθές αυτό. Δεν είναι αληθές. Εμείς κάναμε ρεκόρ απορρόφησης πέρυσι, το 2015, αφορά το παλιό ΕΣΠΑ και πετύχαμε το νέο ΕΣΠΑ η χώρα να δικαιούται αντί 7% προκαταβολή που παίρνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατ' εξαίρεση η Ελλάδα να παίρνει 14% των νέων προγραμμάτων. Άρα θα έχουμε μεγαλύτερη ροή πόρων εμπρός στο βάρος. Έχει ξεκινήσει περίπου το 25% των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ έχουν προκηρυχθεί και υπολογίζουμε μέχρι το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού του κ. Χαρίτσου, θα έχει ενεργοποιηθεί το 50%. Οι ροές των πόρων για φέτος έχουν υπολογιστεί σε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό. Άρα η εικόνα της έναρξης των προγραμμάτων και του ξεκινήματος του καινούργιου ΕΣΠΑ είναι πολύ διαφορετική. Η πόρη, ο απολογισμός στο τέλος του έτους θα είναι εξίσου εντυπωσιακός όπως πέρυσι. Δεν σας ρωτήσω τώρα, πάμε μάλλον στην αριστερή κριτική που σας γίνεται και συγκεκριμένα από το ΚΚΕ, ο οποίος σας κατηγορεί, σας εγκαλεί αν θέλετε, για φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, την ίδια στιγμή, λέει στην ανακοίνωση του ΚΚΕ, που υπάρχουν έμεση και άμεση φόροι για τους μισθωτούς και περικοπές στις συντάξεις. Τι απαντάτε σε αυτό, τελείως, δηλαδή σκανδαλωδώς ευνοεί το μεγάλο κεφάλαιο. Αναφέρει ως παράδειγμα μάλιστα επιδοτήσεις μέχρι και 20 εκατομμύρια ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις. Στις μεγάλες επιχειρήσεις εμείς προσφέρουμε, επειδή στο αναπτυξιακό νόμο δεν προσφέρουμε κίνητρες μεγάλες επενδύσεις, προσφέρουμε στο αναπτυξιακό σταθερό φορολογικό περιβάλλον για 12 χρόνια. Αυτή είναι μία δέσμευσή τους. Ή διαζευτικά, εάν θέλουν να πάρουν επιδότηση, θα πάρουν μέχρι 10% της επένδυσης. Άρα μειωμένη επιδότηση σε σχέση με τον κύριο όγκο των επενδύσεων. Ταυτόχρονα προσφέρουμε σε μεγάλες επενδύσεις γρηγορεότερη αδειοδότηση μέσω του μηχανισμού των στρατηγικών επενδύσεων. Άρα εν μέρει είναι άδικη η κριτική, δεν υπάρχει μια ευνοϊκή στάση απέναντι στις μεγάλες επενδύσεις. Επιθυμητές είναι οι μεγάλες επενδύσεις. Απλώς δεν εντάσσονται στο σύστημα των κινήτρων που προσφέρουμε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε προφανώς να γνωρίζουμε ότι ένας νέος μεγάλος κύκλος επενδύσεων το χρειάζεται η οικονομία, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να υπάρχουν τα εργαλεία, τα οποία είναι αυτά που περιέγραψε παραπάνω, και ότι αυτά θα φέρουν και νέες θέσεις εργασίας και νέα φορολογικά έσοδα, εάν και εφόσον προχωρήσουν και πραγματοποιηθούν. Απλώς, μια και το αναφέρει και το ΚΚΕ, υπάρχει κάποια σκέψη και ως κυβέρνηση αλλά και με τον νόμο διάχυσης αυτών των κερδών, αυτών των επενδύσεων, και στην εργατική τάξη, στους εργαζόμενους. Νομίζω ότι η διάχυση των ωφελιών, γι' αυτό μιλάμε για δίκαιη ανάπτυξη, εκπορεύεται από δύο πράγματα. Πρώτον, από την πολιτική των μισθών. Ασκήσαμε μια κριτική στην ιδέα ότι η ανάπτυξη της χώρας πρέπει να στηριχθεί σε περαιτέρω επιδείνωση των μισθών και των εργασιακών σχέσεων και υπερασπιστήκαμε αυτό που θεωρούμε δεδομένο, ότι οι μισθοί πρέπει να αποτελούν σταθερό και αυξανόμενο μέγεθος στην οικονομία και οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να ακολουθήσουν και να βελτιωθούν με βάση τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές, κάτι που θα είναι ο επόμενος κύκλος διαπραγματεύσεων. Άρα η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής ως προς αυτό. Απ' την άλλη μεριά, το δεύτερο θέμα που επηρεάζει είναι οι αναδιανεμητικοί μηχανισμοί που υπάρχουν υπέρ των φτωχότερων στρωμάτων. Νομίζω ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, ο τρόπος που έχει χειριστεί και το φορολογικό ζήτημα και το ασφαλιστικό και η πολιτική που εφαρμόζει για τα φτωχότερα στρώματα, η πολιτική δηλαδή στήριξη της φτώχειας, από την πλευρά των προγραμμάτων του αντίστοιχου Υπουργείου, νομίζω ότι συγκλίνουν στην ιδέα ότι η κυβέρνηση μεριμνά η διανομή του εισοδήματος να
αποκλιμακώνει και αυτό που κληρονομήσαμε, μεγάλες ανισότητες που είχαν διευρυνθεί στην περίοδο της κρίσης και στη στρατηγική φιλοσοφία μας, ότι θέλουμε η ανάπτυξη να έχει, να μοιράζεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες με δίκαιο τρόπο. Ξέρετε, είναι τελευταίο πάνω στο νόμο και στις κριτικές που σας γίνεται και σε ένα θέμα που ήταν και που είναι πολύ ευαίσθητο και από την πλευρά του ίδιου του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σας γίνεται κριτική ότι έχετε καταλήψει τις προηγούμενες θέσεις σε σχέση με την κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία. Τι απαντάτε σε αυτό, ότι ο νόμος λέει, δεν προωθεί αυτές τις επιχειρήσεις? Ο αναπτυξιακός νόμος έχει ένα ρητό πυλώνα που είναι κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία. Ναι, σε αυτό πριν συνεχίσετε, συγγνώμη κιόλας, απλώς απαντάνε, επειδή έχω διαβάσει μια ανακοίνωσή τους, ότι ενώ τους βάζετε σαν δικαιούχους στο άρθρο 6, με το άρθρο 7 ουσιαστικά τις περισσότερες τις κόβετε. Αυτό σας λένε. Δεν ισχύει αυτό, διότι για την κοινωνική οικονομία προσθέσαμε την αλληλέγγυα που δεν υπήρχε στο αρχικό νομοσχέδιο, διευρύνοντας την έννοια των δεύτερων, μειώσαμε το ύψος της επένδυσης από τις 100.000 που ήταν στο αρχικό νομοσχέδιο με δύο διαδοχικές αλλαγές που κάνουμε στο νόμο, 50.000 ευρώ. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων φτάσαμε σε ένα όριο απόλυτα λογικό για ένα κοινωνικό εγχείρημα, τις 50.000 ευρώ ελάχιστη επένδυση. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε καλύψει αυτό το κομμάτι στον αναπτυξιακό νόμο. Υπενθυμίζω ότι επίκειται και άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για την κοινωνική οικονομία, ένα νέο μεγάλο νομοσχέδιο που θα... αυτό είναι η είδηση. Για πότε λέτε? Θα αποκριθεί, το οποίο το ετοιμάζει η κυρία Αντωνοπούλου και το οποίο είναι, θα βοηθήσει από κοινού με τον αναπτυξιακό νόμο να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο που να ενθαρρύνει την έναρξη και την λειτουργία και εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Ενδιαφέρον. Συνοψίζοντας όλη αυτή την προηγούμενη κουβέντα μας, θα ήθελα να μου πείτε πώς ο αναπτυξιακός νόμος εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο της κυβέρνησης αναδιάθεσης της ελληνικής οικονομίας, αυτό που ονομάζει ο Πρωθυπουργός, αν θέλετε, δίκαιη ανάπτυξη. Ποιο είναι το όραμά σας, δηλαδή? Η κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει την αναπτυξιακή στρατηγική. Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της ανάθεσης στο ΚΕΠΕ, της παράδοσης μελέτης του ΚΕΠΕ, της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων του και τη διαμόρφωση πλέον σε επίπεδο Υπουργείου και επίπεδο διαλόγου. Σύντομα θα ολοκληρωθεί η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, λοιπόν, έχει σαφές στίγμα, δίνει σαφές στίγμα. Τα εργαλεία που έχει το κράτος, που είναι τα χρηματοδοτικά, τα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, διάφορα άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά και οι θεσμικές αλλαγές που προωθεί, ουσιαστικά συνάδουν και ακολουθούν αυτό το γενικότερη κεντρική ιδέα της δίκαιης ανάπτυξης, της ιδέας δηλαδή ότι η ανάπτυξη που θα βγάλει την ελληνική οικονομία από την κρίση θα στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της και στους νέους και στο επιστημονικό δυναμικό της. Θα είναι παραγωγική μεταστροφή της οικονομίας, εκ των πραγμάτων πολύ ισχυρή, και θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα επιμερίζει τα ωφέλη με δίκαιο τρόπο σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αυτή είναι η κεντρική σκέψη και ιδέα. Τα διάφορα κομμάτια αυτής της στρατηγικής, κατά τη γνώμη μου, είναι στη θέση τους αυτή τη στιγμή και τα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ισχυρό μήνυμα για το πώς βήμα-βήμα αυτή η χώρα μπορεί να ξανακοιτάξει το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ωραία. Ας έρθουμε τώρα σε κάποια γενικότερα ζητήματα. Είσαστε ένα από τους βασικούς που διαδραματίσατε βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς. Πώς κρίνετε τη στάση τους σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά μεγέθη της χώρας? Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου ειδικότερα δύο πράγματα. Τη στάση των θεσμών για τη βιωσιμότητα του χρέους το ένα, και το δεύτερο σε σχέση με τα πρωτοβουλιανή πλεονάσματα. Εκεί, όπως ξέρετε, και όπως και στα περισσότερα θέματα, υπάρχουν διαφορετικές αποτιμήσεις από την πλευρά κάθε θεσμού.
και επίσης στα θέματα που αφορούν τα πλεονάσματα και το χρέος, ένα ειδικότερο βάρος φυσικά παίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ESM φυσικά. Άρα έχουμε διαφορετικές αποτιμήσεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει πιο θαραλέα μέτρα στην απομείωση του χρέους και μικρότερα πλεονάσματα. Αλλά φοβού τους δαναούς δωρασφαίροντες που λένε. Το δούνο του τώρα. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θεωρούν πιο ότι είναι βιώσιμος ο στόχος που έχουμε θέσει περί πλεονάσματος 3,5%. Το οποίο αφισβητεί ο κ. Στουρνάρας, την ευκαιρία που ήταν υπερμνημονιακό στην μια προηγούμενη περίοδο. Το επίμαχο φυσικά θέμα είναι οι αποτιμήσεις για το πώς φτάνουμε εκεί, όπου είναι διαφορετική αποτίμηση του Δουνουτού. Θεωρείται ότι 3,5 είναι 2 στην πραγματικότητα και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στην διαδικασία σύγκλησης στο να βρεθεί μια λύση. Εν τούτης, νομίζω ότι το πρώτο βήμα ήταν πολύ θετικό, εκεί που κατέληξε η συζήτηση για το χρέος στο προηγούμενο Eurogroup. Γιατί ξέρετε, για το χρέος έχουν πει από το 12 να το μειώσουν. Πάλι έχουμε, είμαστε πάλι σε ευχολόγια, σε υποσχέσεις, υπάρχει κάτι στο χέρι. Έχουμε συμφωνήσει δύο πράγματα που είναι στο χέρι. Το πρώτο είναι το βραχυχρόνιο, το οποίο είναι πράγματα που μπορεί να κάνει ο ESM, που είναι ο βασικός χρηματοδότης ελληνικής οικονομίας, αναδιαρθρώνοντας, δανειζόμενος ο ίδιος και αναδιαρθρώνοντας τα ελληνικά χρέη σε πολύ πιο μακροχρόνια βάση, από 10 και 20 έτη, ομολογώντας να τα κάνει 30 έτη. Αυτό γίνεται και θα αποτελέσει ένα μέτρο. Αυτό το επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση. Το βραχυχρόνιο, ναι. Το μεσοπρόθεσμο επίσης, κατά το ίμιση υπάρχει ισχυρή δέσμευση για το πώς θα γίνει η διαχείριση του μεσοπρόθεσμου χρέους. Το μακροπρόθεσμο αφορά μετά το 2018. Αυτό που έγινε ήταν το ότι μπήκε για πρώτη φορά ο ποσοτικός δείχτης. Δεν συζητήθηκαν άλλα μέτρα. Ο ποσοτικός δείχτης 15% του ΑΕΠ, πάνω από το οποίο, αν για οποιοδήποτε λόγο στο μέλλον έχουμε εξυπηρέτηση που απαιτεί περισσότερα χρήματα, πάνω από το 15% του ΑΕΠ, τότε θα μπαίνει αυτόματα η διαδικασία εξομάλυσής του εκείνη τη χρονική στιγμή. Ως πρώτο βήμα νομίζω ότι ήταν θετικό αυτό. Έχει πολλά περιθώρια φυσικά βελτίωσης και συζήτησης για το μακροχρόνιο, το οποίο θα επανέλθουν. Για τα πρωτογενή πλεονέσματα, ποτέ καμία κυβέρνηση ελληνική δεν έχει καταφέρει να πάει ούτε καν 1%. Ο Δ. Σαμαράς ήταν αστεία τα πλεονέσματα που έκανε, έλεγε παραλαβά νούμερα, τα οποία ουσιαστικά ήταν επειδή το ελληνικό κράτος δεν έκανε στάσεις πληρωμών. Άρα ακόμα όχι το 3,5, το 2, ούτε το 1 μοιάζει πολύ μεγάλο. Αν δεν λάβετε υπόψη στο φρενάρισμα της κινέζικης οικονομίας, πώς θα επιτευχθεί? Νομίζω ότι ένα θέμα είναι η επίτευξη ενός συγκεκριμένου πλεονάσματος μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το δεύτερο και το πιο επίμονο θέμα είναι πόσα χρόνια κρατάς πλεονάσμα και σε τι επίπεδο. Ποιες είναι οι σκέψεις της κυβέρνησης πάνω σε αυτό? Άρα αυτό έχει μια δεύτερη συζήτηση, η οποία νομίζω και αυτή πρέπει να τη βάλουμε κάποια στιγμή στην εικόνα. Θα είναι πιο αντιπροσωπευτικό να ξέρουμε. Από αυτό που λένε. Ναι. Το 3,5% πάντως σε πολύ μεγάλη διάρκεια προφανώς είναι ανέφικτο. Το 1-2% που υπονοήσατε προφανώς είναι πιο εφικτό με βάση τα ιστορικά δεδομένα άλλο χώρο. Πάμε τώρα σε κάποιο άλλο το οποίο είναι μια κριτική που αρέσκονται να κάνουν, θα έλεγα, οι εγχώροι νεοφιλελεύθεροι. Και είναι μια σύγκριση με την Κύπρο και την Ιρλανδία. Σας λένε δηλαδή ότι η Κύπρος και η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή είναι εκτός μνημονίων, η Ελλάδα όμως εξακολουθεί να είναι. Άρα τι απαντάτε σε αυτό, ποιες είναι οι διαφορές, αν θέλετε, μια γενικότερη αποτίμηση από εσάς, διαφορές μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιρλανδίας? Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι ότι ήταν διαφορετικά τα αίτια της κρίσης. Τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ιρλανδία ήταν οι πιέσεις προερχόντουσαν από το χρηματοδοτικό τομέα.
Ήταν λιγότερο δημοσιονομική η κρίση και δεν ήταν κρίση δημόσιου χρέους συσσωρευμένου. Το δεύτερο, αυτό προκάλεσε και στις δύο χώρες κάποια προσαρμογή, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιονομική προσαρμογή που υπέστη η Ελλάδα. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα πολύ διαφορετικά. Η Ελλάδα έκανε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει γίνει ποτέ. Στην ιστορία. Στην ιστορία. Την πιο βάρβαρη θα λέγαμε. Όπως θέλετε χαρακτηριστείτε. Αυτό προκάλεσε μια τρομακτική ύφεση στην οικονομία. Καμία σχέση με την Κύπρο ή την Ιρλανδία. Άρα και η στρατηγική εξόδου από αυτή την τεράστια παγίδα της ύφεσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι πολύ διαφορετικού χαρακτήρα και πολύ πιο δύσκολη. Αυτό νομίζω ότι είναι και το επίμαχο θέμα που έδωσε διαφορετικές αντιδράσεις στις τρεις αυτές χώρες. Μία γενικότερη πολιτική ερώτηση είναι, το οποίο είναι καίει, γιατί την επόμενη εβδομάδα γίνεται δημοψήφισμα, είναι η άποψή σας για το βρετανικό δημοψήφισμα και, αν θέλετε, μια έτσι κάπως δραματική ερώτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να σκεφτώ την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Βρετανία, γιατί ο λόγος είναι ότι η Βρετανία, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στο ευρώ, είναι το μεγάλο χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ευρώπης. Είναι περίπου το 70% του χρηματοπιστωτικού, την ευρεία έννοια. Το City του Λονδίνου. Ναι, είναι το City του Λονδίνου. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν τέτοια κέντρα. Αυτό αποτελεί τη βασική μηχανή χρηματοδότησης σε καθημερινή βάση όλου του ευρωσυστήματος. Πολύ μεγάλος και στρατηγικός ο ρόλος. Άρα η έξοδος θα δημιουργήσει τεράστιες συνέπειες και παρενέργειες. Πάντα ήταν δύσκολη ιστορικά η σχέση της Βρετανίας με την Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι σε περίπτωση που δεν βρετανεύσει το προφανές και το λογικό να μείνει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρετανεύσει η ιδέα της εξόδου, νομίζω ότι θα υπάρξουν τεράστιες συνέπειες. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να αποτύχει. Πέρα από τις οικονομικές, φαντάζομαι είναι και πολιτικές, γιατί γίνεται με ακροδεξιά ρητορική η έξοδος. Αλλά μου κάνει εντύπωση, γιατί διάβαζα σήμερα ένα άρθρο στην Financial Times, οι οποίες έλεγαν ότι η εκστρατεία του δημοψήφισμα, η οποία τάστε φυσικά υπέρ της παραμονής της Βρετανίας, και λέει ότι η εκστρατεία του δημοψηφίσματος αποτελεί αντιπαράθεση ανάμεσα σε αντιτιθέμενες αξίες. Ανάμεσα στον φιλελεύθερο διεθνισμό και στον εθνικισμό. Ανάμεσα σε ένα ανοιχτό σύστημα εμπορίου και στην περιθωριοποίηση. Το εντυπωσιακό είναι ότι ακριβώς αυτό το φιλελεύθερο διεθνισμό είναι που οδήγησε στην αντίδραση του εθνικισμού. Πάντως όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και το δημοψήφισμα σε μετά Βρετανία δείχνει τα όρια στα οποία έχει φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την ικανότητά της να δημιουργεί και να πείθει ότι οι πολιτικές που ακολουθεί ωφελούν τους πολλούς και ότι... Δεν τους ωφελούν με τον εφηλεσμό, τον ακραίο εφηλεσμό. Επ' τη ευκαιρία, πιστεύετε ότι οι εκλογές που ερχόμενες στην Ισπανία και στην Ιταλία, αυτό το τρίξιμο του Ρέντζι, δίνουν περιθώρια, ανεβάζουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες θα έχουν προοδευτικό πρόσημο, ή είναι άλλη μια ιστορία περί χαράκωσης? Όχι, πιστεύω πάρα πολύ στην Ισπανία. Η Ισπανία προφανώς, το γκρίλο όμως και το κίνημα των Πέντε Αστέρων. Νομίζω ότι, εντάξει, τα φαινόμενα είναι ανησυχητικά σε πάρα πολλές χώρες. Και με τα ακροδεξιά και με πολύ σκληρά λαϊκιστικά κινήματα. Και οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες, αλλά πιστεύω στο τέλος της ημέρας ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές και στην Ευρώπη. Μπορούν να εγκαινιαστούν αλλαγές στην Ευρώπη που θα δημιουργήσουν καλύτερο πλαίσιο. Είστε αισιόδοξος αυτό. Είμαι αισιόδοξος γι' αυτό. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παρακολουθήσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ.